Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε το μνημόσυνο για τα 43 θύματα της κατάρρευσης της γέφυρας Μοράντι στη Γένοβα. Στις 14 Αυγούστου 2018 στις 11:36 το πρωί τοπική ώρα κατέρευσε η εν λόγω γέφυρα σκορπίζοντας το θάνατο. Όταν το ρολόι σημάδεψε και πάλι την ίδια ώρα, συγγενείς και διασώστες τήρησαν ενός λεπτού σιγή. Λίγο νωρίτερα είχαν αποχωρήσει ο διευθύνων σύμβουλος και ο πρόεδρος της εταιρείας Ατλάντια που διαχειριζόταν τη γέφυρα. Χωρίς να δημιουργηθεί ένταση, οι συγγενείς είπαν στον πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε πως αν οι εκπρόσωποι της εταιρείας παραμείνουν στο χώρο, αυτοί θα αποχωρήσουν. Τα στελέχη της Ατλάντια έφυγαν και έτσι ξεκίνησε κανονικά η τελετή μνήμης. Σήμερα η Γένοβα είναι σύμβολο της δύναμης ψυχής και της θέλησης για αναγέννηση. Λίγες ώρες μετά την κατάρρευση της γέφυρας Μοράντι ήμουν στη Γένοβα, ανήμπορος να μιλήσω μπροστά σε αυτή την τραγωδία. Είπα όμως τότε ότι δεν θα αφήσουμε μόνη της τη Γένοβα. Το κίνημα των 5 Αστέρων έχει κατηγορήσει την Ατλάντια για την καταστροφή, λέγοντας πως ο όμιλος παραμέλησε τη συντήρηση της οδογέφυρας. Γι' αυτό και έχει ζητήσει να ανακληθεί η παραχώρηση στην εν λόγω εταιρεία της εκμετάλλευσης των εθνικών αυτοκινητοδρόμων με διόδια. Η Ατλάντια, που ελέγχεται από την οικογένεια Μπένετον, διάσημη για την ομώνυμη αλυσίδα καταστημάτων ένδυσης, αρνείται τις κατηγορίες. Ισχυρίζεται πως όλες οι κρατικές επιθεωρήσεις είχαν δείξει ότι η γέφυρα ήταν απόλυτα ασφαλής. Η νέα γέφυρα αναμένεται να είναι έτοιμη στα μέσα του 2020.